Βρισκόμαστε 4 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα και σχεδόν 3 χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, σε αυτό το πέρασμα του χρόνου, αν η δύναμη της Χρυσής Αυγής, που να θυμηθούμε πριν από 4 χρόνια, όχι μόνο δολοφονούσε τον Παύλο τον Φίσα, αλλά κυριαρχούσε στον Άγιο Πεντελεήμονα και σε διάφορες συνοικίες, και μάλιστα φτωχογειτονιές της Αθήνας, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν η δύναμη αυτή της Χρυσής Αυγής έχει περιοριστεί μετά από όλα αυτά. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να ξέρει κανείς πόσα ήταν τα πράγματα αν είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Αν δηλαδή το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2013, όταν υπήρχε αυτή η μεγάλη κλιμάκωση της επιθετικότητας και της έντασης από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, θυμίζουμε τα γεγονότα του Μελιγαλά, την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και αμέσως μετά το Σεπτέμβριο την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Εάν λοιπόν αυτή η κλιμάκωση της έντασης δεν είχε κάποια στιγμή ανακοπή. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν πάρα πολύ στη λειτουργία της καταστολής και της ποινικής δικαιοσύνης και της ποινικής αντιμετώπισης φαινομένων σαν αυτά της Χρυσής Αυγής. Και θα μπορούσε κανείς πολλά να πει για τον τρόπο που αντέδρασαν οι θεσμοί στην Ελλάδα. Και πρέπει να υπάρξει και μια αυτοκριτική και αναστοχασμός από την πλευρά όλων των θεσμών και της ελληνικής δικαιοσύνης και της αστυνομίας για τις καθυστερήσεις και την απροθυμία τους να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Την πρώτη περίοδο, λέτε. Την πρώτη περίοδο και από την πλευρά της πολιτικής τάξης και του πολιτικού προσωπικού, το οποίο θεωρεί ότι απλώς παραπέμποντας το θέμα στη δικαιοσύνη έχει το ίδιο βγάλει από πάνω του τις ευθύνες και βέβαια και από την πλευρά των μέσων ενημέρωσης με τον τρόπο που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν το ζήτημα της Χρυσής Αυγής. Πέρα όμως από όλα αυτά, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι ότι βρισκόμαστε με την ποινική διαδικασία σε εξέλιξη και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό έχει ήδη παραγάγει αποτελέσματα. Αυτό έχει ήδη λειτουργήσει καταλυτικά για την ίδια τη δομή και τη λειτουργία αυτής της οργάνωσης. Έχει λειτουργήσει στον τρόπο που οι άνθρωποι μαζεύοντας στα τοπικά γραφεία. Έχει λειτουργήσει... Καταστατικά εννοείται, δηλαδή την εμπορία. Καταστατικά. Ο τρόπος που λειτουργήσε, επενέργησε η αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης, διότι ήμασταν στο σημείο το κράτος να χρηματοδοτεί μια οργάνωση που εξετάζεται αν είναι εγκληματική ή όχι. Και εγώ πιστεύω ότι και η ένταση της βίας από την πλευρά της Χρυσής Αυγής έχει επίσης ανακοπεί. Φυσικά, η αντιμετώπιση του νεοναζιστικού φαινομένου δεν είναι θέμα μόνο των θεσμών, δεν είναι θέμα μόνο της δικαιοσύνης. Η αντιμετώπιση του νεοναζιστικού φαινομένου είναι θέμα της κοινωνίας, των συλλογικοτήτων, των πολιτικών δυνάμεων και εκεί το στίχημα είναι μπροστά μας. Αλλά πάντως η δίκη έχει ήδη παραγάγει αποτελέσματα. Και δηλαδή έχει αποδειχθεί η ευθύνη της ηγεσίας της οργάνωσης. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Ναι. Αλλά για όσους παρακολουθούν την εξέλιξη μέχρι τώρα, νομίζω ότι έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα που δείχνουν και το modus operandi αυτής της οργάνωσης και την κάθετη δομή της και την αρχή της απόλυτης εξουσίας του αρχηγού. Και νομίζω πως όσο προχωράμε τώρα και στην εξέταση, την παρουσίαση ας πούμε, των υπόλοιπων στοιχείων της δικογραφίας στα αναγνωστέα, θα φανεί ακόμη περισσότερο αυτό που υποστήριζαμε πάρα πολύ, ο εγκληματικός χαρακτήρας αυτής της οργάνωσης. Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι η ανάδειξη της σημασίας και των λεπτομεριών αυτής της δίκης είναι τεράστια σημασία. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι η μεγαλύτερη δίκη νεοναζί στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Και αυτό έχει τεράστια διεθνή σημασία. Αυτό πρέπει να το δουν και τα μέσα ενημέρωση και οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, ότι εδώ δεν παίζεται μόνο το κεφάλι της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής. Εδώ, αν θέλετε, η δημοκρατική τάξη της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της και με την ιστορία. Και σε αυτό έχουμε όλοι θεσμοί, κοινωνία, πολιτικές δυνάμεις, ένα μερίδιο ευθύνης. Απλώς κάποιος κόσμος παραπονιέται ότι η δίκη τραβάει πάρα πολύ σε μάκρος και ότι ακόμα και ο φωνιάς του Φίσα είναι ελεύθερος. Είναι κατοίκον περιορισμό. Αυτή τη στιγμή καταρχήν έληξε το 18μηνο. Όσο και αν ακουστεί πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό που θα πω, ακόμη και ο Ρουπακιάς καλώς είναι εκτός φυλακής. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ευθύνες ενδεχομένως για τις καθυστερήσεις της ποινικής διαδικασίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι όσο γρήγορα και να έχει πάει η δίκη,
ο Ρουπακιάς θα ήταν έξω μετά το 18 μήνα. Δεν θα είχε ολοκληρωθεί η δίκη μέσα στο 18 μήνα. Αλλά από εκεί και πέρα. Αυτό δείχνει όμως και μια παθογένεια των δικαστών. Είναι επίσης σε μια πάρα πολύ μεγάλη δίκη. Με πάρα πολλούς παράγοντες. Έτσι. Να. Και προφανώς και δυσλειτουργίες της ελληνικής δίκης. Γιατί άφησε 18 μήνες να περάσουν χωρίς να. Πέρασαν περίπου 10-12 μήνες. Αλλά πάντως, ξαναλέω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίσουμε και ένα κλίμα διαρκούς μεμψημυρίας ως προς αυτή τη δίκη, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, η κακή του εκδοχή μάλλον βοηθάει αυτούς που θέλουν διαρκώς να διαχέουν μια θεωρία συνωμοσίας ότι κάποιοι τη στήσαν τη δίκη και ότι αυτή η δίκη δεν πάει καλά. Η δίκη πηγαίνει όπως έπρεπε να πηγαίνει και μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και στον Κορυδαλό και στην Αλεξάνδρεια στην αίθουσα του εφετείου έχουν βγει και βγαίνουν συγκλονιστικά στοιχεία. Να σας ρωτήσω τώρα. Παρόλα αυτά βλέπουμε, τουλάχιστον δημοσκοπικά, τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής να επιμένουν σε σχετικά υψηλά ποσοστά, ιδιαίτερα να σκεφτεί κανείς ότι η οργάνωση αυτή είναι ανοιχτά ναζιστική, δεν είναι αυτό που λέμε απλώς ακροδεξιά. Πού εντοπίζεται το γεγονός αυτής της επίμονης εκλογικής δύναμης της Χρυσής Αυγής? Υπάρχει προφανώς ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων του εκλογικού σώματος, το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει ή να δείχνει μια εφεκτικότητα τέλος πάντων προς την ρητορία και τις πράξεις της ακροδεξιάς εν γέννη, διότι δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας διάχυτος ακροδεξιός λόγος και μια ρητορική του μίσους και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά υπάρχει και ένας πιο σκληρός πυρήνας ο οποίος στηρίζει αυτό το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Αυτό έχει και ιστορικές εξηγήσεις, έχει να κάνει με τις παραδοσιακές σχέσεις κομματιών της ελληνικής κοινωνίας και των θεσμών με την ακροδεξιά στον εμφύλιο και μετά. Έχει να κάνει και με την κρίση αντιπροσώπευσης και θεσμών που ζούμε τα τελευταία χρόνια, την πολιτική κρίση και πριν από τα μνημόνια και μετά. Όμως, εγώ θα επιμείνω στη σημασία που έχει να παίξουν οι θεσμοί το δικό τους ρόλο. Δηλαδή, όπως η δικαιοσύνη, παρόλο που άργησε κάποια στιγμή, επέδειξε κάποια αντανακλαστικά, επιτρέψτε μου να πω όχι ικανοποιητικά. Επιτρέψτε μου να πω ότι και η ελληνική δικαιοσύνη έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι δεν διερευνάται όσο πρέπει το έγκλημα με ρατσιστικό κίνητρο, γενικότερα. Και η ελληνική αστυνομία και δείχνει μια ανοχή απέναντι σε τέτοια κρούσματα και κάποια κομμάτια στο εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας ασκούνται και τα ίδια σε τέτοιες πρακτικές. Γι' αυτό δυστυχώς, παρά τις αλλαγές κυβερνήσεων, μοιάζει να έχει μείνει σχετικά στο απειρόβλητο. Θα έλεγα επίσης ότι υπάρχει μια διάχυτη ευθύνη για το γεγονός ότι οι μαχαιροβγάλτες έφτασαν να γίνουν Έλληνες βουλευτές. Αλλά είναι ένα ζήτημα το τι κάνουμε κοιτάζοντας κριτικά προς το πρόσφατο παρελθόν και είναι ένα άλλο ζήτημα το τι κάνουμε τώρα. Και τώρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι η μάχη που δίνεται και σε επίπεδο κοινωνίας και στις συλλογικότητες και στον δρόμο και στο επίπεδο των θεσμών είναι μάχη μέρα με τη μέρα. Ας πούμε το αίτημα των φετινών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για την επέτειο ΦΥΣΑ, που είναι το κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής Αυγής, έχει μια αυτόνομη σημασία και σχετίζεται άμεσα με τα στοιχεία που βγαίνουν στη δίκη. Προφανώς το κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής Αυγής δεν έχει να κάνει με την απόφαση του δικαστηρίου, όποια και να είναι αυτή. Όμως, επειδή τα γραφεία της Χρυσής Αυγής δεν είναι τα γραφεία οποιοδήποτε κοινοβουλευτικού κόμματος, και αυτό που παίζεται στη δίκη είναι να αποδειχθεί ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση που έχει φορέσει ένα μανδύα πολιτικού κόμματος. Αν αυτό αποδειχθεί με την απόφαση του δικαστηρίου, θα είναι πολύ πιο εύκολο να προχωρήσουμε ως κοινωνία με πολιτική πίεση στο να ανασταλεί η λειτουργία αυτών των γραφείων, τα οποία από την αρχή της δημιουργίας της Χρυσής Αυγής πίσω στη δεκαετία του 80 και με βέβαια μια κλιμάκωση με το πέρασμα του χρόνου, ήταν πάντοτε ορμητήρια εγκληματικών ενεργειών, σε πάρα πολλές περιπτώσεις μάλιστα ενεργειών οι οποίες είχαν προαναγγελθεί. Δεν είναι γραφεία ανταλλαγής απόψεων, δεν είναι think tank τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, είναι τα γραφεία μιας εγκληματικής οργάνωσης όπου η θεωρία η νεοναζιστική μετατρέπεται αμέσως σε πράξη με το που θα βγουν αυτές οι ομάδες οι οργανωμένες στο πεζοδρόμιο. Να ρωτήσω, επειδή και θεματικά με αυτοί που διοργανώνουν την διαδήλωση του Σαββάτου στις 16 μηνός, συνδέουν και με τον Τραμπ και με τη δολοφονία στην Αμερική, αλλά και με διάφορες
με την άνοδο της ακροδεξιάς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς σχολιάζετε, πώς συνδέονται όλα αυτά για εσάς και αυτό είναι, αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, μια κρίσιμη παράμετρος. Ακροδεξιά, η ακροδεξιά έχει πάρα πολλές αποχρώσεις, η ακροδεξιά έχει πάρα πολλές ποικίλες εντάσεις ως φαινόμενο και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Όμως, όπου η ακροδεξιά γίνεται ένας σκληρός πυρήνας νεοναζιστικός, εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εκεί έχουμε δολοφονίες. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ καθαρά και με τα γεγονότα στο Charlottesville, όπου τι είχαμε, αυτό το σκληρό πυρήνα της αμερικανικής ακροδεξιάς, τους νεοναζί και τους KKK, οι οποίοι αφού σκότωσαν τη 32χρονη ακτιβίστρια τη Χέδερ, μετά βγήκαν κάποιοι από αυτούς, ξαναθυμίζω, η σκληρή δολοφονική πρωτοπορία της αμερικανικής ακροδεξιάς βγήκε και είπε ότι εμάς μέντορές μας είναι η Χρυσή Αυγή. Αυτό κάτι δείχνει για τη δική μας βερσιόν του νεοναζισμού, πρώτον, και δεύτερον δείχνει επίσης κάτι και προς τις διοκτικές αρχές και προς τις μυστικές υπηρεσίες. Και μιλάω και για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και τις διοκτικές αρχές, ότι είναι πολύ καλό να είμαστε σε εγρήγορση για τον κίνδυνο της διεθνούς τρομοκρατίας, της Ισλαμικής ή της όποιας άλλης τρομοκρατίας, αλλά εδώ οι ίδιοι οι νεοναζί βγαίνουν και λένε ότι εμείς απαρτίζουμε με το δικό μας τρόπο μια διεθνή τρομοκρατία. Αυτό δεν μπορεί να μην γίνεται αντικείμενο των διοκτικών αρχών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Και πάντως το γεγονός ότι στην Αμερική του Τραμπ που είναι στην πορεία αυτής της ακροδεξιάς παλινδρόμησης, το να αναγνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι ότι καθοδηγητές μας και πρότυπά μας είναι οι σύντροφοι εντός εισαγωγικών της Χρυσής Αυγής, νομίζω ότι για μας ρίχνει ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ας πούμε. Πρέπει να πάρα πολύ να σκεφτούμε πώς θα πρέπει και εμείς, ό,τι σημαίνει δημοκρατικός κόσμος σε αυτή τη χώρα, να είμαστε σε διαρκή επαφή με τα κινήματα τα αντιφασιστικά και τα αντινεοναζιστικά και στις άλλες χώρες, στην Ευρώπη και στην Αμερική, ακριβώς διότι η πρόκληση είναι κοινή.